θα καλημερίσω τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Λάμπρο Βαβακά. Πώς είσαστε? Καλημέρα σας, κύριε Βαβακά. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, τα κρατέφα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε και με υγεία, και πιστεύω σύντομα να καταφέρουμε να βγούμε από αυτή την πανδημία επιτέλους και να γυρίσουμε στην καθημερινότητα. Από το στόμα σας και στο Θεού, αυτή που έλεγε η μακαρίτησα η γιαγιά μου. Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κοινωνική δράση της περιφέρειας Κρήτης με τον τίτλο «Η πρίκα του μωρού». Ναι, ξεκινάει πλέον, είναι σε εξέλιξη. Ξεκινάει, μπορούν οι γυναίκες που είναι ωφελούμενες από τα οικεία πλέον να απευθυνθούν στους δήμους τους, να κάνουν την αίτησή τους και να μπορούν να παραλάβουν στο τέλος της εγκυμοσύνης τους αυτό το πακέτο, το που λέγεται, που το έχουμε ονομάσει πρίκα του μωρού, που έχει μέσα όλα τα βασικά είδη φροντίδας υγιεινής για τις ανάγκες των βρεφών στην αρχή της ζωής. Άρα απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι κυρίες να είναι ενταγμένες στο κοινωνικό εισόδημα σε αυτό το πρόγραμμα αλληλεγγύης. Ναι, οι οικογένειες. Ναι, μπορεί να είναι και μια μονογονεϊκή οικογένεια, μπορεί να είναι παντρεμένοι με τον σύζυγό της και να έχουν, θα προβλέπεται να γεννήσουν μέσα στο 22. Ναι, ναι. Αλλά σε δημόσιο νοσοκομείο, σωστά το κατάλαβα, έτσι. Ναι, σε δημόσιο νοσοκομείο. Αυτές οι γυναίκες θα απευθυνθούν, όπως είπαμε, έχουμε στο δελτίο τύπου που βγήκε χθες, πλέον αυτή η δράση γίνεται σε συνεργασία με τους Δήμους, γιατί οι Δήμοι γνωρίζουν τις γυναίκες που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα, εκεί θα απευθυνθούν. Έχουν σταλεί τα πακέτα ήδη στους Δήμους, τα πακέτα από τις πρίκες του μωρού στους Δήμους. Από ό,τι βλέπω, κύριε Βαμβακά, είναι όλοι οι Δήμοι μέσα της Κρήτης, Ηρακλείου, Φεστού, Μαλεβιζίου. Όλοι οι Δήμοι του νομού Ηρακλείου. Όλοι οι Δήμοι. Και κάποιοι Δήμοι που δεν έχουν σταλεί πακέτα επειδή έχουν πολύ μικρό αριθμό, θα εξυπηρετηθούν από άλλους Δήμους όμως. Όλοι οι Δήμοι της Κρήτης μπορούν να γίνουν αιτήσεις και να ικανοποιηθούν όλες αυτές οι γυναίκες που θα γεννήσουν το 2022. Όμως να πούμε ότι αυτό δεν λέμε για το 2022, αλλά θα συνεχιστεί. Είναι ένα πρόγραμμα που θέλουμε να το συνεχίσουμε σαν περιφέρεια. Θα συνεχιστεί σε όλα τα επόμενα χρόνια και όλες οι γυναίκες από εδώ πέρα που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία θα μπορούν να παίρνουν αυτά τα βασικά είδη στην αρχή κάποιου παιδιού που έρχεται στη ζωή. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι οικογένειες είναι οικογένειες που έχουν προβλήματα οικονομικά, που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Οπότε είναι κρίσιμο και πολύ αναγκαίο να έχουν αυτά τα βασικά είδη στην αρχή της ζωής του παιδιού που θα φέρουν στη ζωή. Πότε ξεκινάει αυτή η διαδικασία, δηλαδή με την υποβολή των αιτήσεων, ή ήδη έχει ξεκινήσει? Μπορεί να αρχίσει από σήμερα. Έχουν, σας είπα, αποσταλεί τα πακέτα στους Δήμους, μπορεί να γίνουν οι αιτήσεις και οι γυναίκες οι οποίες και τις μέρες αυτές έχουν γεννήσει ακόμα θα ικανοποιηθούν. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο. Ωραία. Οι προϋποθέσεις. Θέλουμε, όπως είπα, να αρχίσουμε αυτό να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια και θα ικανοποιηθούν όλες οι γυναίκες. Όποια γυναίκα γεννήσει φέτος και μπει στην κατηγορία, θα ικανοποιηθεί και θα πάρει αυτό την πρίκα του μωρού. Υπάρχει ένα ανώτατο όριο, ένα πλαφόν στα χρήματα τα οποία δίδονται? Όχι. Εμείς ξεκινήσαμε και έχουμε προμηθευτεί με βάση τις έρευνες που γίνανε πέρυσι και πρόταση από το ΤΕΒΑ, που έχουμε την πλήρη εικόνα, έχουμε παραγγείλει ήδη ένα αριθμό πακέτων, όμως σας είπα και πάλι δεν υπάρχει πλαφόν. Εμείς θα έμπασε σε εξέλιξη να παραγγείλουμε και τα υπόλοιπα να υπάρχει απόθεμα και όσες γεννήσεις και να γίνουν, εμείς θα τις ικανοποιήσουμε στην περιφέρεια. Ωραία. Το πακέτο αυτό, για να ξέρουν οι κυρίες που σας ακούν, αφού και από σήμερα μπορούν να καταθέσουν την δική τους την αίτηση, εφόσον είναι ενταγμένες οι ίδιες η οικογένειά τους στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, θα γεννήσουν σε δημόσιο νοσοκομείο, ότι αυτό το οποίο θα παραλάβουν είναι βασικά είδη φροντίδας και υγιεινής για τις ανάγκες των βρεφών, γιατί όπως αναφέρεται είναι ένα λίκνο, σετ σεντόνια λίκνου, κουβέρτα αγκαλιάς, σελτεδάκια, φορμάκια, εσώρουχα, ολόσωμα, πάνες, λαβέτες, μπουρνουζοπεσέτες, σετ περιποίησης και ένα παιγνίδι ύπνου. Νομίζω ότι είναι αυτά, έτσι? Είναι αυτά ακριβώς. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Βαμβακά, σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να το ενημερωθεί και να προσέλθει, να κάνει τις αιτήσεις και να μπορεί να προμηθεύεται σιγά σιγά όλα αυτά τα είδη. Μπορεί να πάει είτε στο Δήμο είτε στην περιφέρεια στις κοινωνικές υπηρεσίες να καταθέσει. Στο Δήμο του να πάει. Ωραία, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κύριε Βαμβακά. Επίσης, καλή συνέχεια και σε εσάς.